Ισχυρή εντολή ώστε στην κάλπη της 21ης Μαΐου το κυβερνών κόμμα να εξασφαλίσει καθαρή νίκη όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία αλλά για την Ελλάδα, ζήτησαν από τους πολίτες του Ρεθύμνου τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του κόμματος στον ομό, τα οποία έχουν ρηχτεί στη μάχη των εκλογών. Σήμερα είναι η αρχή μιας νικηφόρας πορείας, τόνισαν, κατά την οποία δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση αλλά τη σύγκριση. Η Νέα Δημοκρατία κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές αντιπαρατεθέμενη με τα υπόλοιπα κόμματα όσον αφορά τις προγραμματικές της θέσεις. Και σίγουρα δεν είμαστε αυτοί εμείς οι οποίοι θέλουμε να διατηρήσουμε ένα κλίμα τοξικότητας όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτε βέβαια και ένα κλίμα πολιτικ όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ με τους διαφόρους αγνώστους χ. Μέχρι σήμερα οι άλλοι έπαιζαν μοναχή τους. Τώρα από σήμερα και μετά μπαίνουν στη μάχη και οι πρωταθλητές. Και θα δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα. Το πρωί σε ειδική εκδήλωση της ΝΟΔΕ Ρεθύμνου παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο νίκης όπως χαρακτηρίστηκε, που ανανεώθηκε κατά 75% με το μέσο όρο ηλικίας των υποψηφίων να είναι τα 42 έτη. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο απαρτίζουν ο νυν βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης, η νοσηλεύτρια Άρτεμις Νικηφόρου, η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Περάματος Δέσποινα Παπαδάκη και ο επιχειρηματίας Γαβρίλ Τσουντάνης. Το διακύβευμα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτή την σταθερή πορεία ή αν θα επιστρέψουμε σε πειραματισμούς που είδαμε την τετραετία 2015-2019 με την συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Εξάρτητων Ελλήνων. Πρέπει και η νέα γενιά να λάβει ευθύνες. Θέλω να αποδείξω με την υποψηφιότητά μου ότι και οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν και να δραστηριοποιηθούν, έτσι ώστε η χώρα μας και η πόλη μας συγκεκριμένα να πάει καλύτερα. Διεκδικούμε μια καλύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με αξιοπρέπεια. Ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, τα οποία αξίζουν ένα καλύτερο αύριο. Τα τελευταία 14 χρόνια συμμετέχω ενεργά σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την αναπηρία και με την προσβασιμότητα στην πόλη μου. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα για να διεκδικήσω περισσότερα και αυτό θα προσπαθήσω. Στόχος του κόμματος πέρα από την αυτοδυναμία στις εθνικές κάλπες είναι η Γαλάζια Παράταξη να αυξήσει τα ποσοστά της και στο Ρέθυμνο κατακτώντας την πρώτη θέση. Με βεβαιότητα το λέω ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Αυτό δείχνουν όλες οι επαφές που έχουμε με τον κόσμο και το λέω αυτό γιατί ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τη σύγκριση δύο κυβερνήσεων. Οπότε δεν έχουμε κάποια αμφιβολία ότι δεν θα είμαστε πρώτο κόμμα και πανελλαδικά, αλλά κυρίως στο Ρέθυμνο που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήμασταν πρώτοι.